Η κορυφαία αυτή διαδικασία της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί την αποτίμηση μιας χρονιάς που ολοκληρώνεται, την καταγραφή της παρούσας κατάστασης στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον και τέλος τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος. Εστιάζουμε λοιπόν στις κατευθύνσεις και στους τομείς που θέλουμε να αναπτύξουμε, στις λειτουργίες του κράτους που πρέπει να βελτιώσουμε, στις υποδομές που σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε, στις υπηρεσίες που θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Για να το κάνουμε όμως αυτό κατά τρόπο ορθολογικό, σχεδιασμένο, στοχευμένο και τελικά αποτελεσματικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα, τις απειλές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Να δούμε κατάματα τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις και να αποφασίσουμε ανυπόκριτα και χωρίς εύκολες και ευκαιριακές τοποθετήσεις τις αναγκαίες παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις, ακόμα και τις συγκρούσεις εκεί που κατεστημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις ζημιώνουν τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών. Είναι συνεπώς η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ποσοτική και ποιοτική ταυτόχρονα. Αφορά φυσικά τα έσοδα και τις δαπάνες του κράτους και τις άλλες πηγές χρηματοδότησης, αλλά και την κατανομή των ποσών στις διάφορους τομείς της λειτουργίας του κράτους, αλλά αφορά φυσικά και τις επιλογές που θα κάνουμε για το πώς θα κάνουμε τη χώρα μας πιο ισχυρή, την οικονομία πιο ανθεκτική, την κοινωνία πιο συνεκτική, τους πολίτες να νιώσουν πιο ασφαλείς. Η αποτίμηση βέβαια αυτή των πεπραγμένων ως προϋπόθεση για έναν καλό σχεδιασμό πρέπει να είναι ειλικρινής, υπεύθυνη και αντικειμενική. Στοιχεία που δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν γίνεται να μην βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να μην αναγνωρίζετε τα επιτεύγματα της χώρας που αναγνωρίζουν οι πάντες. Σε μια χρονιά που ολοκληρώνεται, μια εκλογική, ας μην ξεχνάμε, χρονιά που επιδοκιμάστηκε αυτή η πολιτική από τους Έλληνες ψηφοφόρους, από τις εκλογές. Τη μείωση της ανεργίας που μέσα στη χρονιά που πέρασε έπεσε ακόμα και σε μονοψήφια επίπεδα. Την ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τη ραγδαία μείωση του εξωτερικού χρέους, τη βελτίωση του ελληνικού αξιόχρεου και των σπρεντ δανεισμού της χώρας, με αποτέλεσμα βέβαια να δανειζόμαστε περίπου στα επίπεδα της Ιταλίας, τον τουρισμό που επίσης καταγράφει ιστορικά υψηλά ρεκόρ, έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη για το 2024 και τις επενδύσεις που το 2023 αυξήθηκαν κατά 7,1% ενώ το 2024 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,1% αξιοποιώντας τα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που εξασφαλίσαμε την προηγούμενη περίοδο. Επιτεύγματα που προκάλεσαν απανωτές θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνούς οίκους και τελικά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Και όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε, σε ένα διεθνές περιβάλλον, πολεμικό, ηφαισιακό και εντελώς ασταθές. Και μάλιστα υπό το βάρος των πρωτοφανών φυσικών καταστροφών που προκάλεσαν, που επέφεραν τεράστιες κρατικές δαπάνες. Δεν είναι όμως ότι δεν βλέπετε μόνο τα μεγάλα και τα μακρινά. Δεν μπορείτε να δείτε ούτε τα κοντινά και τα μικροοικονομικά που αφορούν δηλαδή αμεσότερα τους πολίτες. Τις οικονομικές ενισχύσεις ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων του φετινού προϋπολογισμού που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να πετύχουμε ταυτόχρονα ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα με κοινωνική ευαισθησία. Τις αυξήσεις που θα δοθούν για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια και τη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, λόγω του ξεπαγώματος των τριετιών, το υψηλότερο αφορολόγητο σε οικογένειες με παιδιά, τη μείωση του έμφυα για ιδιοκτήτες ακινήτων που ασφαλίζουν τις περιουσίες τους, το έκτακτο επίδομα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες, το μειωμένο τέλος επιτιδεύματος για επαγγελματίες που εμπίπτουν στο νέο πλαίσιο φορολογίας, αλλά και μόνιμες φοροελαφρύνσεις, κατάργηση παραδείγματος χάρη του 30% στους εργαζόμενους συνταξιούχους και πολλές άλλες παρεμβάσεις στην ενίσχυση, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών. Αυτά βέβαια σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο, όμως αυτή η διαδικασία του προϋπολογισμού πάντα αποτελεί μια αφορμή για τον κάθε
μέλος της κυβέρνησης και τον Υφυπουργό που έχει επομιστεί με ένα χαρτοφυλάκιο να αναφερθεί και σε ειδικότερα ζητήματα της ευθύνης του.